Τι να πρωτοπώ για αυτό που θα φτιάξω σήμερα. Ειλικρινά, έχουμε μεγαλώσει όλοι να κάνουμε αυτό το άνοιγμα, να τρώμε και να παίρνουμε μια γκοφρετούλα η οποία έχει παντεσπάνι και μια λευκή κρέμα να κάνουμε έτσι και να μας πηγαίνει στα ουράνια. Έχουμε μεγαλώσει με αυτήν. Αλλά θα κάνω την αλλαγή. Θα σας φτιάξω αυτές εδώ τις παιδικές γαλακτοφέτες. Κοιτάξτε εδώ πόσο μαλακές και ωραίες είναι. Αλλά δεν θα βάλω ζάχαρη και δεν θα βάλω και γλουτένι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, δείτε τα υλικά και θα σας πω. 5 κρόκια αυγών, 5 ασπράδια αυγών, 2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη καρύδας, 120 γραμμάρια μέλι, 1 κουταλιά του γλυκού βανίλια, 20 γραμμάρια κακάο, αλάτι, υλικά για την κρέμα, 250 γραμμάρια μασκαρπόνε, 100 γραμμάρια γιαούρτι, 1,5 κουταλιά της σούπας μέλι, άλλη 1 κουταλιά του γλυκού βανίλια και 1 ζελατίνη. Θα τη χωρίσω τη συνταγή σε 2 μέρη. Γιατί πρέπει πρώτα τα ασπράδια να τα κάνω μαρέγκα και τους κρόκους θα τους χτυπήσω σε ένα μπολ με τα υπόλοιπα υλικά για να φτιάξουμε το παντεσπάνι και μετά θα κάνουμε την κρέμα. Δεν είναι δύσκολο, είναι πανεύκολο. Βάζω τα ασπράδια μέσα στον κάδο του μίξερ μαζί με ελάχιστο αλατάκι. Είναι βασικό για να ξεκινήσει να γίνεται η μαρέγκα. Χτυπάμε. Και σιγά σιγά ρίχνουμε λίγο από τη ζάχαρη καρύδας. Είναι σημαντικό όχι μόνο να προσφέρουμε στα παιδιά μας σπιτικό και υγιεινό φαγητό, αλλά να το εμπλέκουμε στη διαδικασία του μαγειρέματος και στην προετοιμασία των γευμάτων. Για παράδειγμα, όσο χτυπάτε εσείς αυτό εδώ πέρα, θα μπορούσε το παιδί να κάνει να χτυπάει τους κρόκους. Δηλαδή θέλω να τα μπλέκετε τα παιδιά σας στη μαγειρική. Θέλω να δείξει λίγο η κάμερα εδώ. Όταν βλέπετε ότι κάνει γραμμές στο σύρμα πάνω στο ασπράδι, πάνε να πει ότι η μαρέγκα μας είναι έτοιμη. Και θα σας το δείξω. Κοιτάξτε εδώ πώς στέκεται, πάνε να πει ότι είναι έτοιμη. Σε ένα μπολ άλλο, ένα μεγάλο μπολ με σύρμα, ξεκινάω να χτυπάω τους κρόκους. Συνολικά δηλαδή έχουμε χρησιμοποιήσει 5 αυγά. Βάζω τους κρόκους μου και προσθέτω το μέλι. Το μέλι που είναι για το παντεσπάνι, γιατί βάζουμε και μέλι μέσα στην κρέμα. Κρόκους λοιπόν με μέλι, τα χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Μαθαίνοντας το παιδί να τρώει σπιτικό φαγητό ή κολατσιό και παρέχοντας του μια υγιεινή εκδοχή των αγαπημένων του ανθυγινών εντός εισαγωγικών πιάτων, είναι πιθανότερο το παιδί να υιοθετήσει αυτές τις συνήθειες μεγαλώνοντας και να αποκτήσει συνείδηση στο φαγητό. Εδώ, σε αυτό το σημείο, θα πάρω αυτό εδώ πέρα το εργαλειάκι, τη Μαρίζα. Θα βάλω 1 κουταλιά του γλυκού βανίλια, όπως είπαμε. Ωραία. Και θα ρίξω και το κακάο. Απλά όταν θα ρίξετε το κακάο, προσέχτε, επειδή έχει αρχίσει και αφρατεύει λίγο αυτό, δεν θέλουμε να πέσει ο αέρας του και ο όγκος του. Οπότε ανακατεύουμε προς μία κίνηση, προς μία φορά και βάζουμε μέσα το κακάο. Ωραία. Και σε αυτό εδώ το σημείο που ανακατέψαμε όλο το κακάο με τις κρόκους και το μέλι, θα αρχίσουμε να ρίχνουμε μέσα τη μαρέγκα, σταδιακά, σιγά σιγά, όχι όλοι μαζί. Βλέπετε, είναι αφρός. Αυτό δεν πρέπει να πέσει ο όγκος του. Θα πέσει λίγο, προφανώς, με το ανακάτεμα, αλλά αυτό τον όγκο το χρειαζόμαστε. Βλέπετε, δεν χρησιμοποιώ baking powder για να του δώσω να φουσκώσει. Με το ασπράδι αρκεί. Ίδια κυκλική φορά. Ωραία. Βάζουμε και την υπόλοιπη μαρέγκα. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, τι κάνω τώρα. Σε ένα ταψάκι έχω βουτυρώσει λίγο στις γωνίες και έχω ακουμπήσει ένα κομμάτι λαδόκολλα. Ρίχνω όλο αυτό δεν το ταλαιπωρούμε το μείγμα μας για να μην πέσει ο όγκος του. Τέλος. Αυτό ψήνουμε σε 180 βαθμούς για 20 λεπτάκια περίπου. Το βλέπουμε λίγο με το μάτι, δεν χρειάζεται να αρπάξει από πάνω. Στον αέρα, 180 βαθμούς για 20 λεπτάκια. Συγχρόνως, όσο ψήνω το παντεσπάνι, θα σας δείξω την κρέμα. Στον κάδο του μίξερ, λοιπόν, θα βάλω το μασκαρπόνε. Χρησιμοποιώ αυτό και δεν χρησιμοποιώ ένα τυρί κρέμα, γιατί αυτό είναι λίγο πιο ελαφρύ και θέλω να δώσω λίγο πιο ένταση με το γιαούρτι.
Βάζω το γιαούρτι λοιπόν, το μέλι, μία κουταλίτσα του γλυκού βανίλια, ωραία, και όσον αφορά τη ζελατίνη, θα σας δείξω τα στάδια της ζελατίνης. Εδώ την αγοράζουμε έτσι. Αυτό που κάνουμε είναι να πάρουμε τη ζελατίνη και να τη βάλουμε σε παγωμένο νερό. Βάζοντάς σε παγωμένο νερό, έρχεται και γίνεται έτσι. Στη δική μας περίπτωση, έβαλα και ζέστανα λίγο ελάχιστο νεράκι με τη ζελατίνη, είτε στο μικροκυμάτων, είτε σε ένα τηγανάκι, είτε σε ένα κατσαρολάκι, και έρχεται και λιώνει όλο αυτό και φτάνει το αποτέλεσμά του να είναι αυτό. Δηλαδή, εδώ μέσα έχει ζεστό νερό με λίγο ζελατίνη. Ουσιαστικά την έλειωσα, από έτσι την έφερα σε υγρή μορφή. Αυτό λοιπόν το βάζουμε μέσα. Και όλα αυτά τα ανακατεύουμε για να κάνουμε την κρέμα. Βλέπετε ότι η κρέμα έχει γίνει ακριβώς όπως τη θέλουμε. Περιμένουμε λοιπόν μέχρι να γίνει για λίγο το παντεσπάνι και επιστρέφουμε για να κάνουμε το σαντουιτσάκι και να το βάλουμε στο ψυγείο. Λοιπόν, εγώ το έβγαλα, μου πήρε ακριβώς 16 λεπτάκια και το άφησα και κάθισε και κρύωσε λίγο. Τώρα, έτσι όπως είναι σε αυτό το σημείο, το παίρνω και το τουμπάρω για να βγάλω τη λαδόκολλα. Και έχουμε ένα τέλειο παντεσπάνι, το κόβουμε στη μέση, ωραία, και ήρθε η ώρα να κάνουμε τη γέμιση. Η κρέμα είναι έτοιμη και τη βάζουμε και γεμίζουμε να κάνουμε ουσιαστικά ένα σάντουιτς. Έρχομαι και το σκεπάζω. Και όπως είναι, καλό είναι να το βάλετε λίγο στο ψυγείο για να δέσουν τα υλικά. Εγώ δεν θα το βάλω τώρα στο ψυγείο, θα το κόψω επί τόπου. Αυτά τα βάζω στο ψυγείο και έχω μόνιμα ένα υγιεινότατο σνακ για το παιδί, το οποίο το αποτέλεσμά του θα είναι έτσι ακριβώς, αλλά μπορείτε κάλλιστα να βάλετε από πάνω μία σπιτική πραλίνα φουντουκιού. Θα μου πεις πώς θα την κάνω. Πήγαινε λίγο πιο κάτω στα βίντεο και θα δεις, θα γράφει σπιτική πραλίνα φουντουκιού για παιδιά. Και κοιτάξτε πόσο ωραία είναι. Είναι υγιεινή όσο δεν πάει. Λοιπόν, τα βάζω στο ψυγείο και θα αρχίσω να μοιράζω από αύριο σε παιδάκια. Σας ευχαριστώ πολύ.